Ανάδειξη εδώ παρουσιάζει βιβλία φυσικά, τα αγαπούμε, στην Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, στη Δημητρίου Σούτου 46. Έχουμε εδώ τον λογοτέχνη, μάλλον οικονομολόγο, λογοτέχνη, συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Σιαφλά, καλησπέρα, αλλά και πρόεδρο του Ιδρύματος Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου. Πολλές ιδιότητες, ένα πρόσωπο. Δεν είστε άγνωστο στο χώρο, έχετε γράψει πολλά βιβλία, είναι το 8ο λοιπόν για το οποίο μας έχετε έρθει, είναι το ένα βήμα ακόμη σε αυτοέκδοση. Να συζητήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα κάνοντας μια αναδρομή τι έχετε εκδώσει σε προσωπικό επίπεδο και να μιλήσουμε μετά και για το ένα βήμα ακόμα, για το μονόδρομο που έχετε, που είναι ένα συλλογικός νομίζω τόμος, έτσι δεν είναι, ποίησης υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου, για τις εκδηλώσεις που έρχονται πάλι από το συγκεκριμένο αυτό ίδρυμα και την έκδοση του επαιτειακού λευκώματος. Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ, θα σας ξεκινήσω διαφορετικά λίγο. Θα σας ξεκινήσω από την τελευταία εκδήλωση που κάναμε, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και η εκδήλωση αυτή έγινε από το ίδρυμά μας, το Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου. Η εκδήλωση έγινε για να βραβεύσουμε τους αριστούχους μαθητάς μία ακόμη χρονιά, την τρίτη στη σειρά, και βραβεύουμε τους μαθητάς του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Αιγιάλιας. Θα μου επιτρέψετε για λίγο να αναφέρω αυτούς που βραβεύτηκαν, παρότι ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και φέτο είχαμε από τις αιτήσεις και μόνο 7 παιδιά από το Δήμο Πειραιά με βαθμό 20. Για να πούμε και να κάνω μια μικρή παρέμβαση, το ίδρυμα λοιπόν αυτό εδρεύει στον Πειραιά. Εσάς όμως η καταγωγή σας και η μεγάλη σας αγάπη είναι η Αιγιαλία, το Αίγιο. Είναι η Αιγιαλία, είναι ο πλάτανος Αιγιαλίας, εκεί που γεννήθηκα και που ένα κομμάτι πάει από τις βραβεύσεις και στην Ανατολική Αιγιαλία από όπου κατάγομαι. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας λοιπόν και στις περιοχές εκείνες. Στον πλάτανο. Ωραία. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τα παιδιά που βραβεύτηκαν με τη βαθμολογία τους, για να αξίζει τον κόπο. Από τις 15 αιτήσεις που υπευλήθησαν, ευραβεύτηκαν από το Δήμο Πειραιά ο Σερλής Εμμανουήλ του Αναστασίου με βαθμό 20 από το πρότυπο Γελ Ιωνιδίου Σχολής, η Στεφανή Παρασκευή Εκατερίνη με βαθμό 20 από το πρότυπο Γελ Ιωνιδίου Σχολής και ο Ιορδανίδου Ήρης Σταυρούλα από το 1ο Λύκειο Πειραιά. Ο Δημόπλος Κωνσταντίνος είναι από το Γέλα Κράτας με 19,90 και ο Νικολόπλος ο Σωτήρης με 19,70 από το Γέλα Χείρας. Αυτά τα παιδιά βραβεύσαμε στις 13 Φεβρουαρίου και κόψαμε και την πρωτοχρονιά της κοιμητά μας. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Αυτό θέλαμε να πούμε, ότι το Ίδρυμα λοιπόν έχει πολλές δραστηριότητες. Εκδόσεις ποιητικές, έτσι, και λογοτεχνικές. Ακριβώς. Βραβεύσεις μαθητών, για να ξέρει και ο κόσμος, αυτών που έχουν διακριθεί και έχουν πάρει τα εικοσάρια που λέμε, έτσι. Ακριβώς. Από τον Πειραιά και από την Αιγιαλία. Ναι, είναι ένας από τους σκοπούς του Ιδρύματος. Ναι. Λοιπόν, τώρα προχωρήσαμε στην έκδοση ενός επαιτειακού, ας το πούμε, βιβλίου του Μονόδρομου 1, με την προοπτική αυτό να συνεχίσει σε περιοδικό εξαμηνιαίο με λογοτεχνική κατεύθυνση και αυτό. Και ο Μονόδρομος 1 περιλαμβάνει σαν επαιτειακό τεύχος το ιστορικό του Ιδρύματος από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Και από εκεί και πέρα περιλαμβάνει ποίηματα όλων των ειδών των ποιητών Ελλήνων και ξένων. Mm-hmm. Από τη Λίμνη του Λαμαρτίνου, Σολωμό, Σεφέρη, Ελίτη, Σουρή. Είναι πάρα πολλοί οι ποιητές οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το μονόδρομο. Αυτό θα διατεθεί δωρεάν σε κάποια επιλεκτά και πολιτικά μέλη του Πειραιά. Mm-hmm. Ναι, πούμε ακόμα κάποια λόγια λοιπόν για το θέμα του Ιδρύματος Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου. Έχουμε μια δραστηριότητα προγραμματισμένη ακόμη, η οποία είναι για τις 18 Απριλίου. Έχουμε το δεύτερο κομμάτι των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, το οποίο είναι
ένας ποιητικός πανελλήνιος διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του και στις 18 Απριλίου στην αίθουσα του ΠΕΠ Πειραιά θα κάνουμε την εκδήλωση βράβευσης των επιλεγμένων ως αριστούχων εκεί στο, στην εκδήλωση αυτή. Άρα όσοι ενδιαφερόμενοι να έρθουν. Και επιπλέον μπαίνουμε πλέον από εκεί στη δική μου δραστηριότητα. Εκεί θα παρουσιαστεί και το πρώτο μέρος της αυτοβιογραφίας. Ωραία. Και τώρα πάμε στο βιβλίο μας. Πάμε και στο βιβλίο μας, πάμε στο ένα βήμα ακόμη και μετά θα πάμε λίγο και προς τα πίσω στα παλιά το τι έχετε κάνει. Ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν να πούμε για το ένα βήμα ακόμη. Τι ποίηματα και τι διαφορετικά πράγματα έχουν να μας πούνε τα ποίηματα αυτά. Δηλαδή αυτή η ποιητική συλλογή τι διαφορετικό έχει από τις άλλες. Κοιτάξτε, η ποιητική συλλογή αυτή περιέχει σχεδόν τα πάντα. Από σάτιρα, από ερωτικό, από... δεν έχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι όλα μέσα, δράμα, κωμωδία, σάτιρα, τα πάντα. Αυτό το βιβλίο εξεδόθη το καλοκαίρι του 2018 και παρουσιάστηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Ακράτα, με καλή επιτυχία μπορώ να πω. Αν δίνεις. Όταν δίνεις δεν χρειάζεται να παίρνεις, δεν έχεις δικαίωμα να ζητάς ανταπόδοση για κάτι που κάνεις με τη θέλησή σου. Το θέμα είναι όταν δίνεις να μην έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είναι επιθυμητό, όπως να δίνεις χαρά και να παίρνεις πίκρα και απογοήτευση, να δίνεις αγάπη και να σου δίνει αδιαφορία ή μίσος, να δίνεις τα αισθήματά σου, την ψυχή σου και να παίρνεις αχαριστία, αναισθησία ή βλακεία. Τέλος, είναι πιθανό να μην δίνεις τίποτα και χωρίς να το περιμένεις να παίρνεις πολλά. Πολλές φορές δεν μας έχει συμβεί. Πάρα πολλές φορές. Βέβαια. Θα σας διαβάσω κι εγώ ένα. Και εσείς άλλο ένα. Πρέπει να αλλάζω γυαλιά, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Το δικό μου είναι χρώμα γκρίζο. Είναι πάρα πολλά ποίηματα με γκριζάρισμα. Να μια λάμψη εμφανίστηκε μπροστά μου και ένα σφύριγμα ακούστηκε από το κινητό. Είναι ένας τύπος που γλυκός και από την καρδιά μου σίγουρα κάποιες λέξεις από έναν άγγελο που έχω φυλαχτώ. Και οι σφυγμοί ανέβηκαν, υπέροχε γελέ μου, και μια συγκίνηση που φτάνει από μακριά. Είσαι εσύ που όλα τα αλλάζεις στη σαυρέ μου, εσύ που αλλάζεις τα πάντα στη ζωή με μια ματιά. Το κινητό αρπάζω με μεγάλη πια συγκίνηση και με τρεμάμενα τα δάχτυλα πατάω τα κουμπιά. Έχω ανάγκη ό,τι λέει να διαβάσω με μια κίνηση. Είναι σαν γιατρικό που αμέσως το χρειάζομαι χωρίς αναμονή, γι' αυτό και βιάζομαι. Με πάθος θα διαβάσω αυτά τα λίγα λόγια. Ίσως εκεί να βρω απάντηση που λύνει οριστικά στις τύχεις τα γραμμένα και στις ώρες τα ρολόγια που τρέχουν δευτερόλεπτα, λεπτά, αργά και βασανιστικά. Απάντηση χρειάζομαι όμως αμέσως, σίγουρα τώρα. Ένα από τα ερωτήματα που είναι από τα πιο σημαντικά. Αγάπη, πάθος, έρωτας, καταιγίδα ή μεγάλη μπόρα είναι αυτά που τρέχουν στο μυαλό μου αργά και καταπιεστικά. Και αυτό το μήνυμα το σύντομο που διάβαζα πριν λίγο, λύσεις σε ερωτήματα δεν έδωσε ούτε μια. Δεν ξέρω σαν θα έρθει η στιγμή και από τη ζωή τούτη να φύγω, θα έχω μια απάντηση στις απορίες μου ή καμιά. Ο άνθρωπος γεννήθηκε περίεργος και συνεχώς θέτει ερωτήματα, αισθήματα, αντιδράσεις, υδρότας, κόπος, αμαρτήματα. Τη σκέψη βασανίζουν με ταχύτητα φωτός ή δορυφόρου, θέλει απάντηση να πάρει με οποιοδήποτε αντίτιμο, αγίων ή αιωσφόρου. Σαν έρθει εκείνη η στιγμή δεν θα έχει διόλου σημασία, ο άνθρωπος στα μάτια του σαν κλείσει οριστικά, το νόημα των πράξεων δεν θα έχει πια καμιά ουσία, γιατί όλα τα βιβλία και οι λογαριασμοί του κλείσανε ερμητικά. Να κάνουμε μια πολύ γρήγορη αναφορά πλην κλείσει η συνέντευξη τούτη. Έτσι συνέβη. Το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο με αφορμή το θάνατο της συζύγου και του μικρού μου αδελφού στην ίδια χρονιά από την ίδια αιτία. Ωραία. Μετά έχουμε την κρίσιμη καμπή. Μετά έχουμε το μονόδρομο. Όλα αυτά είναι αυτά. Είναι 6 βιβλία συνολικά. Ναι. Τα οποία, το έκτο βιβλίο είναι το σημερινό, το ένα βήμα ακόμη. Mm-hmm. Εκεί κλείνει ο πρώτος κύκλος των βιβλίων αυτών και ανοίγουμε ένα καινούριο κύκλο με την αυτοβιογραφία και βέβαια με καινούργια ποίηματα που είναι ήδη γραμμένα και προχωράει το 7ο βιβλίο μου.
Να πούμε ότι πάρα πολλά ποίηματά σας έχουν μελοποιηθεί. Ναι, είναι 8 συνολικά μελοποιημένα. Έχουν δημοσιευθεί σε όλες τις εφημερίδες του Πειραιά, σε πολλά περιοδικά. Έχουμε κάνει μαζί στην τηλεόραση κάποιες εκπομπές. Και έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές στην τηλεόραση. Mm-hmm. Έχουμε ραδιόφωνο στην Αυστραλία και ετοιμάζουμε ραδιόφωνο στον Πειραιά. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτά να είστε για... καλά, να είστε καλά λοιπόν. Καλό ταξίδι, το ένα βήμα ακόμη και όλες οι δραστηριότητες του Ιδρύματος. Να είστε καλά, να φωτίζετε με τέχνη, με αγάπη, με ποίηση τον κόσμο που είναι κοντά σας και τα παιδιά που βεβαίως και εσείς να είστε καλά, να μας φιλοξενείτε και να μας έχετε κοντά σας. Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.